Στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, οι δύο ηγέτες εστίασαν στην επικείμενη από την πρώτη του χρόνου ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κροατία. Συζητήθηκαν επίσης διμερείς ζητήματα, όπως η σύνδεση των δύο χωρών μέσω Ηγουμενίτσας, καθώς και έργα κοινού ενδιαφέροντος στα οποία εμπλέκονται ελληνικές επιχειρήσεις. Στη συνάντηση που είχε με τον Αλβανό Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν όλα τα διμερή θέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον οι χώρες αυτές πληρούν τις ενταξιακές προϋποθέσεις. Επίσης, χαιρέτησε τη δέσμευση της αλβανικής πλευράς να προχωρήσει με τα ζητήματα που άπτονται των περιουσιών και του αυτοπροσδιορισμού της απογραφής, που αποτελούν θέματα κεφαλαιόδους σημασίας για την ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία. Επιπλέον, σημείωσε ότι η διμερή συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης θα έρθει σύντομα προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα του, παρά την απογοήτευσή της από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μη εκκίνηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσει στην κατεύθυνση υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων με την ίδια αποφασιστικότητα. Και αυτό γιατί είναι προς το συμφέρον της ίδιας Αλβανίας η βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα, με την αντιμετώπιση όλων των διμερών ζητημάτων και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. Η σημερινή συνάντηση έρχεται σε συνέχεια των τακτικών επαφών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο, στις οποίες ο Πρωθυπουργός εκφράζει πάντα τη στήριξη της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός αναχωρεί για τετραήμερη επίσκεψη στην Κίνα. Πρόκειται για μια σημαντική επίσκεψη που εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Πρωθυπουργού να επανασυστήσει την Ελλάδα στον κόσμο ως χώρα αυτοπεποίθησης και προοπτικής. Άμεση στόχη του Πρωθυπουργού είναι η προσέλκυση επενδύσεων, η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών δεσμών των δύο χωρών, η ένταξη της Ελλάδας στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στους συνομιλητές του το μεγάλο αριθμό δυναμικών κλάδων που διαθέτει η ελληνική οικονομία και τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Ιδίως μάλιστα στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα των ανανεώσιμων πηγών. Στα logistics και τις επιβιωρικές μεταφορές, όπου έχει ήδη εκδηλωθεί έντονο κινέζικο ενδιαφέρον μέσω της επένδυσης της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Και βέβαια στον τουρισμό και την αγορά κινήτων. Ήδη εκατοντάδες Κινέζοι πολίτες έχουν αξιοποιήσει το πρόγραμμα Golden Visa. Σημειώνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου οι Κινέζοι πολίτες είχαν πάρει το 65% των αδειών διαμονής που έχουν δοθεί έναντι ελάχιστης επένδυσης 250.000 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός, όπως σε όλες τις επαφές του με ηγέτες της παγκόσμιας κοινότητας, επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Ανακτά την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Βελτιώνει με τη μείωση των φόρων και την προώθηση των μοιρών μεταρρυθμίσεων το επενδυτικό περιβάλλον. Προσφέρει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες χάρη στο υψηλού επίπεδο εργατικό δυναμικό της, την εξαιρετική γεωστρατηγική θέση της, τις αναπτυγμένες υποδομές που προσφέρει, τον μεγάλο ορυκτό πλούτο και την ξεχωριστή μεσογειακή ομορφιά της. Στην ελληνική αποστολή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι 60 ελληνικών επιχειρήσεων από δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία και η αγροδιατροφή. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κατηδίαν συναντήσεις Ελλήνων επιχειρηματιών με 200 και πλέον εκπροσώπους κινέζικων εταιριών, προκειμένου να διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασιών. Επιπλέον, η ελληνική πλευρά θα διοργανώσει στις 4 Νοεμβρίου Business Forum με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, όπου θα παρευρίσκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κινέζικης κυβέρνησης και κορυφαία στελέχη μεγάλων κινέζικων επιχειρήσεων. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί βέβαια και με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Xi Jinping, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 3 τιμόμενες χώρες στο Expo 2019.